Άγνωστε άνθρωπε που ένιωσε την ανάγκη να μπει στη σελίδα μου στο facebook η οποία είναι δημόσια και η οποία αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 35.000 likes που σημαίνει ότι εμφανίζεται στις ενημερώσεις σου γιατί ίσως κάποιοι από τους φίλους σου έχουν πατήσει likes στη σελίδα μου. Η σελίδα μου δεν διαφημίζεται στο facebook, είναι εκεί και μόνο όποιοι έχουν πατήσει like έχουν ενημερώσεις και αν οι φίλοι αυτών που έχουν πατήσει like σχολιάσουν στη σελίδα μου ή βάλουν μια αντίδραση, παίρνει εσύ ενημερώσει το δικό σου timeline. Γιατί είναι φανερό, άγνωστε φίλοι, άγνωστοι φίλοι, το φίλε και φίλοι με πολλά αφηδήσια εισαγωγικά, ότι δεν γνωρίζει πώ λειτουργούν τα social media. Δεν γνωρίζει πώ λειτουργεί ένα συστότοπο κοινωνική σου όπω το Facebook. Δεν γνωρίζει. Και πολλά άλλα πράγματα φαίνεται πω δεν γνωρίζει, αλλά να σε ενημερώσω ότι δεν σε υποχρεώνει κανένας, μα κανένας, μα κανένα να μπαίνει στη σελίδα μου ή να μπαίνει στο προφίλ μου. Στο προφίλ μου ευτυχώς δεν τολμάς, δεν, τολμά, δεν τολμάς να γράψεις τη σελίδα. Θέλω να σε ενημερώσω πως δεν σε, ενημερω... δεν σε υποχρεώνει κανείς να μπει στη σελίδα μου και όταν μπαίνει στη σελίδα μου, κάτω από βίντεο ψυχοεκπαίδευσης και αυτοβελτίωσης που ανεβάζω και γράφεις βλακίες του τύπου αν είχε και λίγο μυαλό, ή είσαι μια κατεστραμμένη επειδή χώρισε και είσαι το ένα και είσαι το άλλο, να ξέρει ότι μόνο σου ρεζιλεύεσαι. Μόνο σου ρεζιλεύεσαι. Και μόνος σου δείχνει τι μπορεί να συμβαίνει με σένα. Παρόλο που έχω τι γνώσει, έχω και το πτυχίο και την ικανότητα να μπορώ να διακρίνω τι μπορεί να πάει χει μαζί σου, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θα σε διαγνώσω, ούτως ή άλλως είμαι τόσο σοβαρός επαγγελματίας, ώστε ποτέ μου δεν θα έκανα διάγνωση σε κάποιον από ένα σχόλιο μίσους που έχει γράψει στο προφίλ μου, ούτε από μια συμπεριφορά που μου έχουν περιγράψει άλλοι ότι έχει κάνει αρνητική, αλλά να ξέρεις ότι δεν είσαι έξυπνο. δεν είσαι έξυπνη. Δεν έχει επιτύχει κάτι. Το μόνο που πέτυχε είναι να σε μπλοκάρω. Να σε μπλοκάρω από τη σελίδα μου, γιατί στη σελίδα μου δεν θέλω σκουπίδια. Δεν θέλω ανόητε συζητήσει, άσκοπε συζητήσει. Ο κόσμο έχει σοβαρά θέματα. Ο καθένα από εμά αντιμετωπίζει σοβαρά θέματα. Και αυτά τα θέματα άπτονται τη επιβίωση μα, τη φυσική μα επιβίωση, τη οικονομική μα επιβίωση, τη πνευματική μα επιβίωση, τη ψυχική μα υγεία και ισορροπία κλπ. Και κλπ. Και και Δεν είναι σημαντικό πράγμα αν εσύ με συμπαθείς. Αν εσύ ενοχλείσαι, για παράδειγμα, που η γυναίκα σου παρακολουθεί τα βίντεο μου και ενδυναμώνεται ως γυναίκα και μπορεί να σου πει όχι. Δεν είναι σημαντικό αν ενοχλεί που υπάρχει μια γυναίκα Κύπρια που είναι 45 χρονών, που είναι παχιά, που έχει παντρευτεί και έχει χωρίσει δύο φορές, που έχει μεγαλώσει μόνη της δύο παιδιά, η οποία τολμά να ξανασηκώνεται όταν πέφτει, και τολμά να αναγεννάται από τις τάχτες της οσφήνικας μετά από κάθε δυσκολία. Αυτή η γυναίκα ζει. Αυτό που θέλω να σου πω εσένα με πάρα πολύ αγάπη, προσπάθησε να ζήσεις όποιο κι αν είσαι, όποιοι κι αν είστε. Προσπαθήστε να ζήσετε. Προσπαθήστε να μορφωθείτε. Προσπαθήστε να μορφωθείτε κοινωνικά, ψυχικά, πνευματικά. Προσπαθήστε να γίνετε καλύτεροι άνθρωποι. Και δεν πειράζει αν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι στην κοινωνία μας που δεν ζουν τη ζωή που θα θέλατε εσείς να ζήσουν. Ζήσε τη ζωή που θες να ζήσεις και ά τον οποιοδήποτε άλλο επώνυμο ή ανώνυμο να δώσει τη δική του μάχη για τη ζωή. Δεν είσαι έξυπνο, δεν έχεις χιούμορ, δεν έχεις ψηλώσει ούτε καν δύο πόντου, δεν έχεις αποκτήσει αξία επειδή έκανε την τρολιά να μπει στο προφίλ μιας ψυχολόγου που έχει ανοιχτή σελίδα, να μπει στη σελίδα της και να γράψεις μία βλακώδη αστοχία. Θέλω να πω με αυτό το βίντεο ότι συνειδητά δεν μπαίνω σε άλλες σελίδες στο Facebook ή σε ιστοσελίδες άλλες ειδήσεων, στις οποίες μπορεί να αναρτάτε μία είδηση για μένα, που είτε αφορά τον πρόσφατο χωρισμό μου, είτε αφορά κάτι που μπορεί οι δημοσιογράφοι να θεωρούν ότι είναι σημαντικό να αναφέρουν, λόγω του ότι για χρόνια βγαίνω στην τηλεόραση, είμαι γνωστή YouTuber και είτε αρέσει είτε δεν αρέσει σε κάποιους ανθρώπους, λίγους, ελαχίστους, ε, θεωρούμε δημόσιο πρόσωπο. Εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου δημόσιο πρόσωπο, θεωρώ τον εαυτό μου ένα κοινό πρόσωπο, το οποίο προσπαθεί, ένα συνηθισμένο πρόσωπο δηλαδή, το οποίο προσπαθεί στο πέρασμα από αυτή τη ζωή να κάνει όσο το δυνατόν καλύτερα πράγματα. Αυτό είναι ο αγώνα μου. Εσύ μπορεί να μην τον καταλαβαίνει, εσύ μπορεί να μην θε να το δει, εσύ μπορεί να με θεωρείς απειλή για την κοινωνία. Εσύ μπορεί να με θεωρήσω ότι χαλάω τον κοινωνικό ιστό. Εσύ μπορεί να με θεωρήσω ότι είμαι εναντίον του γάμου, ότι είμαι εναντίον της οικογένειας, ότι είμαι εναντίον της θρησκείας, ότι είμαι εναντίον της πατρίδας. Είναι οι δικέ σου απόψει αυτές. Είναι οι δικέ σου εκτιμήσει, οι οποίε επίτρεψε να σου πω επειδή αφορούν εμένα, δεν είναι και ε, ούτε αντικειμενικέ, αλλά ούτε και ρεαλιστικέ. Δεν με αφορά όμω. Αυτό που με αφορά είναι να είμαι εντάξει με τον εαυτό μου, να είμαι εντάξει με τη συνείδησή μου, να είμαι εντάξει με το σκοπό μου στη ζωή και να βρίσκω το σκοπό μου στη ζωή. Βρες και εσύ ένα σκοπό στη ζωή, σε παρακαλώ, και μην αναλώνεσαι στο να μπαίνει στις σελίδες ανθρώπων που δεν γνωρίζεις και να γράφεις κακόβουλα σχόλια, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ζώα, δεν είναι οντότητε, δεν είναι θρύλοι, είναι άνθρωποι και ναι στενοχωριούνται όταν διαβάζουν τις κακίες που γράφεις. Σε σβήνουν, από τις, σβήνουν το σχόλιο σου, σε αποκλείουν από τη σελίδα του έτσι. Σε τόσο λίγο στενοχωριούνται. Δεν σου το λέω για να χαρείς. Σου εξηγώ γιατί σε, σε βάζω σε απόκρυψη. Σου εξηγώ γιατί σε μπλοκάρω. Σου εξηγώ γιατί δεν θέλω στη σελίδα μου σκουπίδια. Πήγαινε οπουδήποτε αλλού θέλει και γράψε οτιδήποτε για μένα. Ό,τι δεν βλέπω και ότι δεν διαβάζω δεν έχει καμία ισχύ πάνω μου. Και αν σε ενοχλεί, επειδή χθε είδα τέτοια σχολιάκια κάτω από το βίντεο που είχα ανεβάσει χθε. Τι τίτλο είχε το χθεσινό βίντεο, Το βίντεο που έλεγε για το. Μα, αυτοί που τα θέλουν όλα. Εάν σε ενοχλεί ότι θεωρώ πω δεν είναι καλή ιδέα να τα θέλουμε όλα, σε ενοχλεί αυτό ο τρόπο ζωή που εισηγούμε, αυτό ο τρόπο σκέψη που εισηγούμε, αυτό ο ανθρωπιστικό τρόπο ζωή που εισηγούμε, εάν σε ενοχλεί, μην τον ζήσει. Μην ασχολείσαι όμω μαζί μου, όπω και εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ μαζί μου σου. Θα μου πει, έφτιαξε αυτό το βίντεο. Δεν το έφτιαξα για να ασχοληθώ μαζί σου. Το έφτιαξα γιατί θέλω να δώσω μέσα από αυτό το παράδειγμα ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι διώχνουμε τα σκουπίδια από τη ζωή μας, ότι βάζουμε σε απόκρυψη, ότι μπλοκάρουμε ανθρώπους από τα κοινωνικά δίκτυα, ενώ και από τα τηλέφωνα μας και από το email μας και από το Skype μας και από παντού, ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να μας περάσουν αχρίαστα σε εμά Τοξικά και αρνητικά μηνύματα, τα οποία δεν έχουν καμία απολύτω χρησιμότητα στη ζωή μα, πέραν από το να μα ρίχνουν την αυτοεκτίμησή μα, να μας στενοχωρούν και να μας αποθαρρύνουν στον καθημερινό αγώνα για ζωή. Θέλω να ζήσω, θέλω να ζήσω καλά, θέλω να ζήσω ποιοτικά, θέλω να ζήσουν και άλλοι άνθρωποι καλά. Θέλω να ζήσουν κι άλλοι άνθρωποι ποιοτικά και θέλω και για σένα να ζήσει καλά και ποιοτικά. Δεν είναι η ποιοτική ζωή αυτή. Ενώ έχει μια ηλικία στι φωτογραφίε σου, φαίνεται, ξέρω εγώ, πω είσαι 50, 60, πως είσαι. Άλλο φαίνεται 40, άλλοι φαίνεται 50. Όσο χρόνο και να είσαι. Δεν είναι η ποιοτική ζωή αυτή να νομίζει ότι έκανε μεγάλο επίτευγμα να μπει στο προφίλ, να μπει στη σελίδα τη ψυχολόγου τη γνωστή και να γράψει μπουρδολογίε. Δεν, δεν είναι η ποιοτική ζωή αυτή. Και για σένα σου το λέω. Ψάξε να βρει νόημα στη δική σου ζωή. Ανεβάζω σήμερα το μεσημέρι ένα βίντεο στα αγγλικά που μπορεί να μην γνωρίζει αγγλικά, αλλά το έχω πει σε πολλά άλλα βίντεο που κάνω στα ελληνικά, ότι το νόημα τη ζωή δεν είναι να ασχολούμαστε με του άλλου. Το νόημα τη ζωή δεν είναι να φθονούμε του άλλου και να του μειώνουμε για να νιώσουμε εμεί καλύτερα. Το νόημα τη ζωή είναι να προσπαθούμε συνειδητά να είμαστε εμεί καλύτεροι άνθρωποι. Άνοθρόσκοντε. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που κοιτάζουν προς τα πάνω. Και σου το εύχομαι ειλικρινά να γίνεις άνθρωπος. Θα μου πεις τώρα κοιτάζω προς τα κάτω που, που ασχολούμαι μαζί σου και δεν είμαι άνθρωπος. Όχι δεν κοιτάζω προς τα κάτω γιατί εγώ δεν σε θεωρώ κατώτερό μου, δεν σε θεωρώ κατώτερή μου. Σε θεωρώ έναν άνθρωπο που έχασε το δρόμο του ή έναν άνθρωπο που δεν βρέθηκε κανείς να του δείξει το δρόμο, που δεν βρέθηκε κανείς να τον μεγαλώσει με αγάπη, με κατανόηση, με ουσιαστική παιδεία. Το καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχει δύσκολα παιδικά χρόνια. Το καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην σου αρέσει ο εαυτό σου. Το καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην ανέχεσαι τα παιδιά σου τα ίδια. Να μην μπορεί να σε καλά με, στο, με στον ίδιο σου τον εαυτό. Το καταλαβαίνω. Δεν είναι ανάγκη όμω να το περνά στου άλλου. Σε παρακαλώ, αντιμετώπισε το. Υπάρχουν ψυχολόγοι, ψυχίατροι και δωρεάν και στι υπηρεσίε ψυχική υγεία και στα κατατόπου κέντρα που, που, που προάγουν, που παρέχουν δωρεάν υπηρεσίε ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική. Στην ιστοσελίδα μου, υπάρχει στην αρχική σελίδα ένα άρθρο στο οποίο καταγράφονται όλε οι δωρεάν υπηρεσίε ψυχοθεραπεία και ψυχοσυμβουλευτική και ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, τουλάχιστον αυτέ που ήρθαν ει γνώση μου του τελευταίου τρει μήνε που έκανα μια σχετική έρευνα. Μπε εκεί, βρε κάπου να πα, δηλαδή το να μην έχει χρήματα δεν είναι δικαιολογία. Βρε κάπου να πα και ξεκίνησε να ασχολείσαι με την ψυχούλα σου. Ξεκίνησε να αγαπήσει τον εαυτό σου και τότε δεν θα έχει ανάγκη να ρίχνει μίσο, να ρίχνει όξο, να ρίχνει σχολή σε οποιοδήποτε άλλο. Με πολλή αγάπη, είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγο, είμαι γυναίκα, είμαι μητέρα, είμαι κόρη, είμαι αδερφή, είμαι φίλη, είμαι άνθρωπο. Δεν είμαι ζώο. Καλημέρα. Και τα ζώα χρειάζονται όμω αναγνώριση και αγάπη και σεβασμό. Δεν το λέω ότι τα ζώα δεν τα αναγνωρίζουμε, αλλά τα ζώα από μόνα τους δεν κάνουν προφίλ στο facebook ή σελίδες στο facebook. Ε. Καλημέρα. Και με λίγο λιγότερο όξος και χολή, η μέρα μας θα είναι γλυκύτερη. <laughs> Καλό Σαββατοκύριο βέβαια.